Παραγία Θεοτόκη, πρέπει να φέρουμε. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά, ενός δε εστί χρία. Αδερφοί μου, ο παρόν κόσμος είναι νόμισμα το οποίο εμφανίζει δύο εικόνες. Η μία εικόνα γράφει βασιλεία των ουρανών και η άλλη πλευρά, η εικόνα η οποία γράφει μέρημνες του βίου τούτου. Αυτό μας αποκαλύπτει σήμερα μία εικόνα η οποία παρουσιάστηκε όταν ο Κύριος μας βρίσκεται στο σπίτι του Λαζάρου. Εκεί ανεπάβεται ο Χριστός μας. Εκεί έβρισκε παρηγορία. Εκεί ο Κύριος μας θεώρει το σπίτι εκείνο ως ευλογημένο πλέον, διότι μέσα σε αυτό βρίσκεται και κατοικούσε ο αγαπημένος του φίλος, ο Λάζαρος. Ο πατέρας του ονομαζόταν του Λαζάρου Σίμων Λεπρός. Έφεραν αυτήν την επωνυμία. Είχαν δύο αδελφάς, την Μάρθαν και την Μαρία. Εκεί ο Κύριος μας συχνάκης επισκέπτεται την οικίαν αυτήν, όπως και σήμερον ευσεβείς χριστιανοί αναπάβουν στην οικία των εκλεκτούς λειτουργούς του Θεού. Μιμούνται δηλαδή εκείνον το οποίο έκανε η Μάρθα και η Μαρία, ο Λάζαρος και ο πατήρ αυτό. Μέσα εις οικίας χριστιανικάς αναπάβονται και σήμερον ευσεβείς λειτουργοί του Θεού. Μιμούμενοι τον Κύριον, ο οποίος μετά από κόπον πολλήν έφτασε στο σπίτι του Λαζάρου για να αναπαυθεί. Πλην όμως ο Κύριος μας δεν είχε την νοοτροπία την σημερινή, κατά την οποία οι αντιπρόσωποι του Θεού δεν ομιλούν περί των αιωνίων αγαθών. Εκεί ο Κύριος μας άλλο τίποτε δεν έλεγε στον κόσμο, ημιμόνον ότι ο παρόν κόσμος είναι σκιά η οποία παρέρχεται. Είναι σκιά η οποία δεν μένει, αλλά εξαφανίζεται. Και εις τούτο το σημείο ο Κύριος μας ακριβώς, όταν εγνώριζε ο κόσμος που ευρίσκεται, συνέρεον λέγει, δια να ακούσουν από το στόμα του των λόγων των θεϊκών. Συνέρεον ο κόσμος δια να ακούσει λόγων Θεού. Και τούτο πρέπει να έχουμε και εμείς οι συνεχιστές του έργου του Κυρίου. Όπου και αν βρισκόμεθα, ουδέν έτερον πρέπει να μας απασχολεί, ημιμόνον πώς θα διαφωτίζουμε τα παιδιά του Θεού, ότι η παρούσα ζωή είναι πρόσκαιρος και μάταια.
Συνέρευσε λοιπόν στο σπίτι του Λαζάρου κόσμος πολλής, τόσος πολλής κόσμος, ούτως ώστε ο Κύριός μας δεν έχασε την ευκαιρία αυτή. Άλλωστε ουδέποτε σταματούσε να ομιλεί περί της βασιλείας του και της αιωνιότητος. Ευρισκόμενος και αυτήν τη στιγμή μέσα εις εκείνον τον κόσμο και το πλήθος το οποίο συνέρευσε στην οικία του Λαζάρου, ίνιξε το στόμα του και ήρχισε να ομιλεί. Να ομιλεί λόγο, ο οποίος επαρηγορούσε τα ψυχάς, ενίσχυε τα ψυχάς, εφώτιζε τα ψυχάς του κόσμου. Συνέβη όμως κάτι το οποίο συμβαίνει και σήμερα. Φιλοξενεί το σπίτι του Λαζάρου τον Χριστόν, τον μόνο διδάσκαλο. Γνωρίζουν οι δύο αδερφές ότι ο Κύριος είναι κουρασμένος, νηστικός, διψασμένος, κάθιδρος από την οδηπορία του κόσμου και διχάζεται αμέσως το σπίτι και παίρνει δύο όψεις της σημερινής κοινωνίας. Η Μάρθα είναι εκείνη η οποία αγωνιά πώς να εξυπηρετήσει τον Κύριο, να του δώσει παρηγορία, να του δώσει λίγο φαγητό για να κορέσει την πείνα του, να του δώσει ό,τι είχε στο σπίτι για να τον ευχαριστήσει. Αγωνιά λοιπόν και τρέχει δεξιά και αριστερά μέσα στο σπίτι, βλέπει ότι κουράζεται, προσπαθεί να φέρει εις πέρα στην διακονία την οποία ανέλαβε και η αδερφή της η Μαρία εκλέγει άλλο δρόμο. Δεν θέλει να αποχωριστεί τον Κύριο όταν ομιλούσε. Ομιλεί ο Χριστός και η Μαρία, παρακαθίσαθα παρά τους πόδας του Ιησού, λέγει, ήκουε τον λόγον αυτού. Επήγε και κάθεσε στα ποδαράκια του Κυρίου μας και τον έβλεπε στο στόμα. Τι να έλεγε να άραγε σε εκείνη την ημέρα. Ποιος γνωρίζει και ποια μηχανήματα υπήρχαν τότε τι αναγράψουν τον λόγον εκείνων. Δεν γνωρίζει κανείς. Τότε η περίοδος της πρώτης εκείνης εποχής που ήταν ο Κύριος μας, δεν υπήρχαν τα μηχανήματα τα σημερινά για να αποθανατήσουν ολόκληρον τον λόγο του Κυρίου. Μόνον μία από μέσα στο πλήθος εκείνο ύψωσε την φωνή της. Εκεί που ο Κύριος μας ομιλούσε, η γενή της λέγει, κάποια γενή εφώναξε δυνατά. Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ούσε θύλα σας. Ενθουσιάστηκε τόσο πολύ εκείνη άγνωστος γυναίκα, τόσο πολύ ύψωσε την καρδία και την διάνοια εις τους λόγους του Κυρίου, ούτως ώστε γεμάτη από χαράν μεγάλη πλέον, επίνεσε τον Κύριο. Εάν ήσαν οι σημερινοί άνθρωποι της κοινωνίας, θα ελάμβανον εκείνη τη στιγμή αφορμήν η ίσεως, η υπερηφανίας, θα έλεγαν τι ωραία που με απαινούν. Όπως σήμερα ακριβώς παρακολουθούμε αυτούς τους λεγόμενους ρήτορας, οι οποίοι ζητούν την ψήφων τούτου του κόσμου και τους ρένουν με άνθη, τους ρένουν
με Επένους και Στέφανα και τους εγκομιάζουν ότι δεν υπάρχει καλύτερος από αυτόν. Ο Κύριος μας τον ήκουσε το λόγο αυτών των επενετικών της γυναικός και απήντησεν. Τι απήντησε? Μενούνιγε. Αυτά που είπε στις λέγει είναι αληθινά. Δεν είναι ψέματα τούτα που είπες. Εκείνη που με γέννησε θα είναι μακαρισμένη σε όλους τους αιώνας των αιώνων. Εκείνη που με ανέθρεψε με το γάλα της θα την μακαρίζουν όλες εγενεέ των ανθρώπων.